Οπότε η παρουσίαση μας έχει να κάνει με θέματα ψυχοθεραπείας σεξουαλικών μειονοτήτων και ο ρόλος του ενημερωμένου θεραπευτή. Η ψυχική υγεία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι και προϋπόθεση συνολικής υγείας και της ζωής του ατόμου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την υγεία ως μια κατάσταση πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς απουσία νόσου ή αναπηρίας. Όπως όλα τα άτομα, έτσι και ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο δεν ζει μόνο του σε ένα απομονωμένο νησί, οπότε η ψυχική του υγεία και ευεξία επηρεάζεται από διάφορες μεταβλητές. Όπως επηρεάζεται η ψυχική υγεία και ευεξία όλων μας από διάφορες μεταβλητές, όπως είναι η νομοθεσία, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις, το κοινωνικό αφήγημα, το στίγμα, οι κυβερνητικές πολιτικές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι στάσεις των εκπαιδευτικών, η οικογένεια, οι φίλοι, οι συνάδελφοι. Αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες λοιπόν έχουν σημαντική επίδραση στην αίσθηση ασφάλειας, αυτοεκτίμησης και εμπιστοσύνης. Συνήθως, το δυτικό κόσμο δίνει μεγάλη έμφαση στην ατομικότητα και στον ατομικό έλεγχο που μπορεί να ασκήσει ένα άτομο και στην αυτονομία του. Και έτσι λόγω αυτού, όταν κάτι δεν πάει καλά, όταν βρίσκουμε δυσκολίες, υπάρχει τάση να ακούμε ή να λέμε στον εαυτό μας ότι πρέπει να κοιτάμε μέσα μας, όταν πιστεύουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με εμάς. Και αυτό φυσικά είναι κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το περιβάλλον ασκεί τεράστιες πιέσεις και τεράστια επιρροή, είναι όλη αυτή η κύκλη επιρροής. Και αυτούς τους κύκλους επιρροής χρειάζεται να τους έχουμε στο νου μας όταν είμαστε σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο με ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο. Τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά ψυχικών δυσκολιών, όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές. Επίσης, ως μέλη ευπαθούς ομάδας, λόγω των θεσμικών και κοινωνικών διακρίσεων που υφίστανται, αποτελεί μια ομάδα με χαμηλότερους δείκτες ψυχικής υγείας και ευζωίας από το μέσο πληθυσμού. Οπότε, τόσο τα υψηλά ποσοστά ψυχικών δυσκολιών, όσο και χαμηλοί δείκτες ευζωίας και ψυχικής υγείας, οφείλονται στις θεσμικές και κοινωνικές διακρίσεις που υφίστανται. Χρειάζεται επίσης να τονίσουμε ότι αυτό δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο ψυχικές διαταραχές. Αυτό κάνει αναγκαίο και απαραίτητο να υπάρχουν και να μπορούμε ως θεραπευτές να παρέχουμε συμπεριληπτικές και ασφαλείς υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας. Οι ίδιοι θεραπευτές και οι ψυχοθεραπευτές έχουν μεγαλώσει, έχουν εκπαιδευτεί σε ένα ετεροκανονικό περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον που έχει σεξισμό, που έχει ομοφοβία, τροσοφοβία, που έχει στίγμα. Οπότε τείνουν να υπάρχουν αρκετοί μύθοι σε σχέση με τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και αυτή η μύθη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη όταν έρχονται ως αλήθειες σε έναν θεραπευτικό χώρο. Ίσως ένας από τους μεγαλύτερους μύθους είναι ότι η εξοικείωση των παιδιών με ΛΟΑΤΚΙ άτομα και ζητήματα και η ενημέρωσή τους σε σχέση με αυτά μπορεί να αλλάξει το φύλλο του σεξουαλικού προσανατολισμού τους. Ο ΛΟΑΤΚΙ προσανατολισμός μπορεί να προληφθεί ή να θεραπευτεί. Οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν να αλλάξουν το σεξουαλικό προσανατολισμό τους, λες και πρόκειται για επιλογή. Η εφηβεία προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία στην ετεροφιλοφιλία. Ο ΛΟΑΤΚΙ προσανατολισμός αναφέρεται απλώς στη σεξουαλική συμπεριφορά. Το να είσαι γκέι είναι ένας εναλλακτικός απλά τρόπος ζωής. Και οι μη ετεροφιλόφιλες σχέσεις δεν διαρκούν.
Αυτή η μύθη λοιπόν, με αυτούς τους μύθους λοιπόν χρειάζεται οι θεραπευτές να είναι εξοικειωμένοι ότι υπάρχουν και ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεδομένης ιστορίας παθολογικοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ ταυτοτήτων, οι θεραπευόμενοι συχνά έχουν προβληματισμούς σε σχέση με εμένα στις ψυχοθεραπείες. Οπότε, όσο περισσότερα γνωρίζει ο ψυχοθεραπευτής και όσο πιο ενημερωμένος είναι σχετικά με την ΛΟΑΤΚΙ ιστορία, την επιβιωτική θεραπεία και τον επιβιωτικό τρόπο ζωής, τόσο πιο πιθανό είναι ένας θεραπευόμενος να τον εμπιστευτεί και αφετέρου ο θεραπευτής να μπορέσει να τον βοηθήσει και να μην τον τραυματίσει. Οι ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητες και εν γέννη τα ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού φύλου έχουν μια μακρά ιστορία παθολογικοποίησης από τους ειδικούς ψυχικής υγείας και τους αντίστοιχους οργανισμούς υγείας. Και φυσικά οι στάσεις απέναντι στη σεξουαλικότητα και στην ομοφυλοφιλία και στην ταυτότητα φύλου κινούνται παράλληλα και εξαρτώνται από τις αλλαγές που έχουν συμβεί και συμβαίνουν στο δυτικό κόσμο. Οπότε οι στάσεις απέναντι σε αυτά τα ζητήματα έχουν ένα θρησκευτικό, νομικό και ιατρικό υπόβαθρο. Πριν το μεσαίωνα, η ομοφυλοφιλία φαίνεται να μην είχε σημασία ή να γινόταν ανεκτή σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια στο δυτικό κόσμο και όχι μόνο. Αυτό φαίνεται ότι αρχίζει να αλλάζει τον 11ο και τον 12ο αιώνα, όπου εμφανίζεται η χρότητα απέναντι στην ομοφυλοφιλία, η οποία εξαπλώθηκε σε όλους τους σκεπτικούς και κοσμικούς θεσμούς της Ευρώπης. Είναι η περίοδος που το φέουδο αρχίζει να αποκτά ισχύ, οπότε η ιδιοκτησία, η οποία διασφαλίζεται μέσω της πατρότητας και ενισχύεται μέσω από το θεσμό του γάμου, έχει κυρίαρχο ρόλο. Παράλληλα, εκείνη την εποχή αρχίζει να αποκτά έτσι ισχύ και η χριστιανική εκκλησία και το θρησκευτικό δίκαιο. Η περίοδος που είναι αυτή που είναι η πιο κατεπληκτική για τη σεξουαλικότητα και την κίνηση για την ομοφυλοφιλία είναι η Βικτωριανή εποχή, όπου έχουμε την άνθηση της βιομηχανικής εποχής, αρχίζουν να υπάρχουν αυστηρές ικανότητες της ευπρέπειας και αποδεκτής συμπεριφοράς, πώς εξπεριορίζεται στην αναπαράστασή του ως μέσο αναπαραγωγής. Και η σεξουαλικότητα έχει να κάνει μόνο με την συζυγική οικογένεια και την αναπαραγωγή, και ταυτόχρονα η ομοφυλοφιλία ισοδυναμεί με αμαρτία. Το 18ο και το 19ο αιώνα αρχίζει να συνδέεται και με την επιστήμη και η επιστήμη αρχίζει να διεκδικεί, να περάσει στην δική της δικαιοδοσία τα ζητήματα αυτά. Οπότε τα άτομα που δεν ακολουθούσαν τις ευθεροκανονικές νόρμες του φύλου και της σεξουαλικότητας άρχισαν να θεωρούνται άρρωστα. Αρχίζουν να αναπτύσσονται και θεωρίες που πιστιάζουν στο αίτιο. Και η σεξουαλικότητα αρχίζει να γίνεται και αντικείμενο της δικαιοσύνης, της ιατροδικαστικής αρχικά και της ψυχιατρικής συμπορία. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι γκέι άντρες και λεσβίες μεταφέρονται σε στρατόπεδα συγκέντρωση και έχουν έτσι από τους Ναζί τα δικά τους σύμβολα. Τα σύμβολα αυτά είναι τα ροζ τρίγωνα και τα μαύρα τρίγωνα, τα οποία στην πορεία γίνονται έτσι και σύμβολα της λογικής μνήμης για τη μαζική εξόντωση πολλών ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Με το πέρας του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, όταν τα στρατόπεδα συγκέντρωση έκλεισαν, οι ομοφυλόφιλοι θα ακολουθήσουν τον δρόμο στις φυλακές της Νέας Γερμανικής Δημοκρατίας. Η αρχή των αλλαγής των στάσεων ήρθε με μια σειρά ερευνών, όσες σημαντικότερες έτσι θεωρούνται του κίνδυνου, ήταν ζωολόγος και είναι η πρώτη έρευνα
υποθέτησε αμφισβήτηση την πεποίθηση ότι η ομοφυλοφιλία αφορά ένα μικρό ποσοστό κοινωνικά προσάρμοσων ατόμων και ότι ήταν μια παθολογική απόκληση. Αποδεικνύοντας ότι ο αριθμός της πραγματικότητας των ενηλίκων που είχαν εμπειρία ομοφυλικών συμπεριφορών ήταν πολύ μεγαλύτερο στο αναμενόμενο. Και επίσης η έρευνα της Evelyn Hoover, που ήταν η πρώτη έρευνα που έθεσε ευθεία αμφισβήτηση τη σύνδεση της ομοφυλοφιλίας με την ψυχοπαθολογία. Ταυτόχρονα, το 1969, λίγο αργότερα, δηλαδή το 1969, υπάρχει το Στόμβολο που γίνεται τις διαδηλώσεις που εκτελούν μια σειρά από αυτές τις σκευές συγκρούσεις μελών της ομοφυλοφιλικής κοινότητας και της αστυνομίας. Και αποτελούν έτσι αναφορά, αποτελεί αναφορά στο κίνημα της διεκδίκησης για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και όχι μόνο, ενάντια σε θέματα που αντιμετώπιζαν την ομοφυλοφιλία ως έγκλημα, παρέκκληση ή διαστροφή. Τα πρώτα αυτά ιατρικά, τα ερευνητικά δεδομένα που ανέφερα νωρίτερα δεν ήταν δυνατόν να ανατρέψουν άμεσα έτσι κάποιες κοινωνικές παγιωμένες αντιλήψεις και στερεότυπα, τα οποία και οι ίδιοι επιστήμονες εσωτερήκευαν, εσωτερικεύουν, αναπαρήγαγαν και αναπαράγουν. Οπότε, παρά το γεγονός λοιπόν ότι έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα, η ομοφυλοφιλία κατηγοριοποιείται επίσημα ως ψυχική διαταραχή στο DSM-2, και αυτό ανοίγει έτσι το δρόμο τότε για θεραπείες της ομοφυλοφιλίας. Περιλαμβάνουν ακραίες ψυχοφαρμακευτικές παρεμβάσεις ως ηλεκτροσοκ, έρευνες με αμφίβολη διοντολογία και ακραία καταπάτηση των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ ατόμων εκ μέρους ατόμων της επιστήμης. Η ακτιβιστική ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα της εποχής αναγκάζει την ATA να αναγνωρίσει τον όγκο των ερευνητικών δεδομένων που συνηγορούσαν στην παθολογικοποίηση, οπότε αφαιρείται η διάγνωση, ωστόσο παραμένει διστονική προς το εγώ, ομοφυλοφιλία στο DSM-3. Και ουσιαστικά η πλήρης αφαίρεση έρχεται το 1990 με το ICD-10, όπου ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αφαιρεί με τη σειρά του την ομοφυλοφιλία από το Διεθνές Ταξινομικό Εγχειρίδιο Ασθενειών, δηλαδή από το ICD-10. Το 2019 έχουμε έτσι μια παραδοχή από την Αμερικανική Ψυχαναλυτική Εταιρεία που λέει ότι είναι καιρός να αναγνωρίσουμε και να ζητήσουμε συγγνώμη για το ρόλο μας στη διακρίση και τα τραύματα που έχει προκαλέσει το επάγγελμά μας και να πούμε ότι λυπόμαστε. Μία παρόμοια ιστορία, ακολουθεί και ιστορία παθολικοποίησης και αποπαθολικοποίησης. Ακολουθούν λοιπόν και οι τρανς ταυτότητες, ιστορία των τρανς ταυτοτήτων, όπου η APA εισάγει τη διάγνωση διαταραχής ταυτότητας φύλου. Το 2003 είναι η πρώτη φορά εν μέσω έτσι έντονων αντιδράσεων όπου ζητείται η απαλήφθη όλων των σχετικών διαγνώσεων. Παρόλα αυτά η διάγνωση παραμένει. Στην προτινόμενη αναθεώρηση του DSM-5 είχε υπάρξει έτσι συζήτηση για να αφαιρεθεί ο όρος διαταραχή και να υπάρξει ο όρος ασυμφωνίας φύλου και να γίνεται αναφορά σε διαφορετικά φύλλα και το φύλλο να γνωρίζεται ως φάσμα. Ωστόσο, στο DSM-5 ο όρος τελικά συμφωνία δεν διατηρήθηκε στην οριστική έκδοσή του και προκρίθηκε ο όρος δυσφορία, ο οποίος συνέχιζε την παθολογικοποίηση. Μέχρι το 2019 ο ΠΟΗ πάλι στο ICD-11 αφαιρεί τις τρανς ταυτότητες από τον κατάλογο των ψυχιατρικών διαταραχών και εισάγει την έννοια της συμφωνίας φύλου στην κατηγορία των καταστάσεων που συνδέονται με τη σεξουαλική υγεία. Οπότε οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν μια γενικότερη αλλαγή στάση.
αυνανδιστημονική αναζήτηση αιτιών και θεραπείων στην υποστήριξη των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων απέναντι στο στίγμα και τη διακρίση. Παρά τις παραπάνω αλλαγές, οι επαγγελματίες επηρεάζονται από τα δικά τους στερεότυπα και συχνά αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στο δωμάτιο της ψυχοθεραπείας, στην διαδικασία ψυχοθεραπευτική, όπως τα cis-straight άτομα, υποβαθμίζοντας τα ζητήματα φύλου συχνά. Επίσης, χρειάζεται εδώ έτσι να αναφέρουμε ότι η ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπεία που κατά βάση βασίζεται στο λόγο. Οι λέξεις φέρουν ένα νόημα, έτσι, και οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται μπορούν να φέρουν ένα έντονο στίγμα παθολογικοποίησης. Οπότε, οι θεραπευτές, οι ψυχοθεραπευτές, οφείλουμε, η ειδική ψυχική υγεία, οφείλουμε να γνωρίζουμε τις βασικές έννοιες, τις ΛΟΑΤΚΙ ορολογίες και να χρησιμοποιούμε συμπεριληπτική γλώσσα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι μας και το ΛΟΑΤΚΙ άτομο έχει ανάγκη να νιώθει ότι είναι ασφαλές και ότι γίνεται κατανοητό και ότι χρειάζεται να εξηγεί τα αυτονόητα. Οφείλουμε να γνωρίζουμε για να κατανοούμε τις εμπειρίες που περιγράφονται, και συχνά η χρήση γλώσσας αποτελεί ένδειξη της οποίας, βάσει την οποία ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο θα αξιολογήσει το κατά πόσο είναι ασφαλές να μοιραστεί την ταυτότητά του σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο, κατά πόσο θα γίνει σεβαστή, κατά πόσο θα γίνει πλήρως αντιληπτή. Η γλώσσα φυσικά είναι μια συνεχόμενη διαδικασία, εξέλιξης και αναπροσαρμογής, και χρειάζεται έτσι να είμαστε ενημερωμένοι σε σχέση με αυτό. Στην Ελλάδα, τα ζητήματα του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου έχουν αρχίσει να απασχολούν την κοινή γνώμη, αλλά και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, και τα τελευταία χρόνια αποκτούν μεγαλύτερη ορατότητα, τόσο στο δημόσιο όσο και στον επιστημονικό διάλογο. Σίγουρα αυτό επηρεάζεται και από τις ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και αλλαγές που συμβαίνουν και στην νομοθεσία, και όχι μόνο. Ωστόσο, η διάχυση των συναφών επιστημονικών δεδομένων και η ασφάλεια και οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, και παραμένουν έτσι και στερεότυπα και άγνοια. Για παράδειγμα, τα πρώτα εγχειρίδια, ειδικά εγχειρίδια, εκδόθηκαν στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1990, ωστόσο δεν μεταφράστηκαν στη χώρα μας. Το 2020 εκδίδεται το πρώτο εγχειρίδιο για ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα και τις ασφαλείς υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τον Παπαθανασίου και Χριστίδη. Ταυτόχρονα, στα πανεπιστήμια, στα πρωτοχειακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, σχετικά πολύ πρόσφατα υπήρξε εισαγωγή σχετικών μαθημάτων στο βασικό κορμό των βημάτων. Τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα δεν συμπεριλαμβάνονται ρητά στο πρόγραμμα σπουδών, συναφών με την ψυχική υγεία, ψυχολογία, ψυχιατρική, και φυσικά δεν εμπερικλείονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική. Πρόσφατα, στο πρόγραμμα ψυχοθεραπείας στην Εταιρεία Γνωσιακών Σπουδών, άρχισε να υπάρχει στο βασικό κορμό μάθημα εισήγηση, εισαγωγική εισήγηση σε σχέση με ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα, και αυτό ήταν μια σημαντική προσθήκη. Επίσης, φαίνεται ότι υπάρχει ένα κενό σκόπικες διοντολογίας των αντίστοιχων επαγγελμάτων. Υπάρχει υποχρέωση, όπως αναφέρεται, των επαγγελματιών να τηρούν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, πουθενά όμως δεν γίνεται ειδική μνήμα σε ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα.
κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, δεδομένου ότι είναι ένα πεδίο που συγκεντρώνει πάρα πολλές αντιπιστημονικές απόψεις, στίγμα, στερεότυπα και παραπληροφόρηση. Τέλος, μέχρι πρόσφατα στην νομοθεσία μας δεν συμπεριλαμβανόταν απαγόρευση και ποινικοποίηση των θεραπείων μεταστροφής και αυτό δεν λειτουργούσε προστατευτικά για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και δεσμευτικά για τους επαγγελματίες χώρου. Αυτό έχει αλλάξει με την έννοια ότι υπάρχει νομοθεσία σχετική πρόσφατη του 22, η οποία ρυθμίζει διάφορα θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μέσα σε αυτά απαγορεύει τις θεραπείες μεταστροφής. Βέβαια υπάρχει μια σοβαρή αδυναμία καθώς ο νόμος συμπληρώνει το χωρίς τη ρητή συγκατάθεση. Δηλαδή αν υπάρχει συγκατάθεση, εφαρμόζεται θεραπεία μεταστροφής. Γνωρίζουμε ότι είναι κακοποιητικό και παράνομο. Οπότε ο ρόλος των επαγγελματιών ψυχικής υγείας είναι κρίσιμος. Οι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αποτελεί ένα ευάλωτο πληθυσμό. Υπάρχει μια μακρά ιστορία διακρίσεων και παθολογικοποίησης. Οι ειδικοί ψυχικής υγείας οφείλουν να ενημερωμένοι, να είναι σε θέση να προσφέρουν τις κατάλληλες υπηρεσίες, χωρίς στίγμα και ψυχιατρικοποίηση. Χρειάζεται να αναγνωρίζουν τον τρόπο που το στίγμα και η προκαταλήψη και η διακρίση και η βία έχουν επηρεάσει την ευζωία του ΛΟΑΤΚΙ ατόμου. Να αναγνωρίζουν και να επιβεβαιώνουν ότι όντως έχουν υποστεί θεσμικά εμπόδια και δεν έχουν βοηθηθεί, δεν έχουν υπάρξει θετικές συνθήκες να βοηθήσουν το ΛΟΑΤΚΙ άτομο να αναπτυχθεί. Να κατανοεί ο ειδικός ψυχικής υγείας ότι τα θέματα ψυχικής υγείας μπορεί να σχετίζονται ή όχι με το σεξουαλικό προσανατολισμό ή και με την ταυτότητα φύλου. Και φυσικά να αναγνωρίζει ότι οι στάσεις του ίδιου και η γνώση του για θέματα ΛΟΑΤΚΙ μπορεί να επηρεάζουν τόσο την αξιολόγηση όσο και τις υπηρεσίες που παρέχει. Οπότε αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πολύ.